Με το φακό του Κάλυμνος Νιού συναντήσαμε τον περιφερειακό μας σύμβουλο, τον κύριο Μικέ Ζηρούνη, περιφερειακό σύμβουλο του ΠΑΣΟΚ, και θέλει να μας μιλήσει. Τώρα δύο θέματα λέει πάρα πολύ σοβαρά. Καλημέρα κύριε Ζηρούνη. Έτσι ακριβώς τα καλημέρα καταρχήν σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να πω ότι εγώ τα αξιολογώ πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ τους συμπατριώτες μας και εσάς. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την, με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Mm-hmm. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την πρόληψη εξαρτήσεων. Πάω να γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Εδώ και 6 μήνες λοιπόν είναι κλειστό το περιφερειακό ιατρείο στο Βαθύ. Ναι. Άρα λοιπόν έχουν αποκλειστεί 500 συνάνθρωποι μας περίπου από την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα, όπως ξέρετε, να πάρουν ένα ταξί ή να έχουν ένα όχημα να έρθουν εδώ, ενώ στο νοσοκομείο μας. Αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε μια φόρμουλα, υπήρχε ένας ιατρός με σύμβαση, ο οποίος κάλυπτε τις ανάγκες του ιατρείου. Έγινε μια προκήρυξη από την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια την οποία ανήκουμε, και τον ακύρωσαν. Είχε προσληφθεί, να πούμε εδώ κάτι, είχε προσληφθεί μαζί με άλλους γιατρούς, 4-5 στο σύνολο, για τον COVID. Mm-hmm. Όταν τελείωσε αυτή η ιστορία, όλοι απολύθηκαν. Αυτό είναι. Ναι, απολύθηκαν μεν, ναι. Έγινε προκήρυξη και τον ακύρωσαν ξανά. Αυτό είναι το. Αυτό στυλιτεύουμε εμείς αυτήν την ώρα. Να σας πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η διαδικασία. Εμένα με ενδιαφέρει ένα. Mm-hmm. Ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη, ναι, για αυτούς τους ανθρώπους στο Βαθύ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να βρεθεί λοιπόν μια λύση. Και με τους ανθρώπους. Η ενημέρωση δική μας λένε ότι θα γίνει πάλι προκήρυξη. Μακάρι να γίνει, θα πω εγώ. Αλλά εγώ, ναι, έχω, ναι, 6 μήνες αυτή την ώρα, αυτό επισημαίνουμε, ναι, ότι είναι κλειστά. Ναι. Να θυμίσω ότι έρχονται 800 άνθρωποι περίπου την ημέρα στη Ρήνα. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν κάποιοι, ναι, από, ναι, αυτούς. Ναι, ναι. Πρέπει να υπάρχει. Άρα λοιπόν, εγώ σκέφτομαι και τους ανθρώπους, τους επισκέπτες, αλλά σκέφτομαι κυρίως τους ανθρώπους στο Βαθύ που μένουν κάθε μέρα, όλη μέρα εκεί. Άρα λοιπόν να βρούμε μια λύση, να πιέσουμε στα κέντρα εκεί που πρέπει, ναι, για να μην δώσουμε άλλο ένα χτύπημα και στην πρωτοβάθμια, θα πω εγώ, αλλά γενικότερα και στην υγεία στο νησί μας. Μια και συζητάτε αυτό το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γνωρίζετε αν έχει δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στη ΔΥΠΕ το κτίριο, γιατί στην Ψέρυμο έχει δοθεί? Γνωρίζω ότι δεν έχει δοθεί. Ναι. Και τι γίνεται με αυτό? Εγώ θα έλεγα, είχε βρεθεί η φόρμουλα, ναι, η προηγούμενη. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Αν είναι αυτή η λύση, να γίνει αυτή η λύση, θα πω εγώ, ναι, να δοθεί από το Δήμο, ναι, στο κτίριο. Το κτίριο είναι έτοιμο έτσι κι αλλιώς να υποδεχθεί. Σωστά. Εμένα προσωπικά δεν στέκομαι σε πρόσωπα, δεν στέκομαι όχι, μόνο όχι, στην ουσία. Να ανοίξει με γιατρό για να, ναι, έχουν πρωτοβάθμια. Mm-hmm. Γιατί η πρωτοβάθμια, και κλείνω για αυτό το θέμα, πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κάνει καλό γιατί αποσυμφορεί και τα νοσοκομεία. Είναι απαραίτητη, δεν το συζητάμε. Κάνει αποσυμφορεί, δηλαδή, ναι, κάποιο θέλει να μετρηθεί, κάποιο θέλει να κάνει, ναι, μια ένεση, να γράψει ένα φάρμακο, μπορεί να το κάνει σε πραγματικό, ναι, χρόνο εκεί. Εντάξει. Και πρέπει, δεν, ξαναλέω, να λειτουργεί. Πρέπει να λειτουργεί. Έτσι. Δεν και τα γερόντια μας, πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Εντάξει. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα, ναι, να έρθουν εδώ. Άρα λοιπόν να πρέπει να το σκεφτούμε. Το δεύτερο θέμα και πολύ σημαντικό είναι ότι δεν ξέρω πόσοι από τους συμπατριώτες μας ξέρουν ότι πλέον το ΚΕΘΕΑ έχει κλείσει την Κάλυμνο. Άρα λοιπόν. Σε ένα νησί με τις ιδιαιτερότητες που όλοι ξέρουμε. Εντάξει. Αυτή την ώρα έφυγε και η τελευταία υπάλληλος που υπάρχει στο ΚΕΘΕΑ. Έβαλε λουκέτο, σταματάει η πρόληψη για να το καταλάβουν, ναι, και οι συμπατριώτες, ναι, μας, σταματάει η προετοιμασία των παιδιών που πάνε για απεξάρτηση, σταματάει ακόμα και ξέρετε, δεν είναι μόνο για τα ναρκωτικά. Δεν είναι μόνο για τα ναρκωτικά. Είναι για το διαδίκτυο, για όλες τις εξαρτήσεις. Είναι για το αλκοόλ. Είναι όλα αυτά λοιπόν. Έκανε πολύ σημαντικό έργο. Έκανε πολύ σημαντικό έργο. Εγώ θα το φέρω σαν θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ζητήσω τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη. Σωστό, του προσωπικού, ναι, σε ένα νησί που έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η πρόληψη στα σχολεία, να μην κάνουμε κοινωνούς στα παιδιά και να τα ενημερώνουμε για όλα αυτά, βεβαίως. Γιατί θέλουμε να χτίσουμε παιδιά με παιδεία. Να μάθουν τι είναι τα ναρκωτικά, τι είναι οι εξαρτήσεις και να σταματήσει αυτό το πράγμα πριν ξαναπάρει την ανηφόρα. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ πολύ, ναι, καλά. Εντάξει, φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο σιγά σιγά, λίγο με το ΚΕΘΕΑ, λίγο με την αστυνόμευση, λίγο με όλα αυτά. Να σταματήσει, ναι, αυτό το πράγμα, γιατί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, να το κάνετε και να μας ενημερώσετε. Να πω κάτι τελευταίο. Ναι, να πω ότι είχα πάει και είχα ζητήσει ενημέρωση από την τελευταία υπάλληλο, ναι, την κοινωνική, ναι, που λειτουργώ, που ήταν μέσα. Λοιπόν, εκείνη μου είπε ότι έχει επισημάνει εδώ και πάρα πολύ και τον κίνδυνο να κλείσει. Λοιπόν, να καλέσω τους άρχοντές μας εδώ στο νησί να σκύψουν επάνω. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν, γιατί θα το
Είναι πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρο ότι θα το κάνουν. Όλοι μαζί να ξαναδώσουμε τη μάχη να ανοίξει αυτό το κέντρο το οποίο παράγει βοήθησε, τόσο μεγάλο κοινωνικό έργο. Βοήθησε πάρα πολύ. Έχετε δίκιο να το φέρετε και στο περιφερειακό. Φυσικά, φυσικά. Θα ζητήσουμε και χρηματοδότηση ακριβώς, συγκεκριμένα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ και η παράταξη μου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζερούνη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.